Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ του πιστήριου στο τελευταίο μέρος εκπομπής με τους συγκεκριμένους προσκεκλημένους μας. Να πάμε στον κύριο Παραστατίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από το Κιλκής. Μάκη. Πώς μπορεί να εντάξει ο κόσμος να μην φωνάζει. Πώς. Ο κόσμος, τι μπορεί να περιμένει. Πώς να μην φωνάζει. Θα φωνάζει. Τι να περιμένει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Να φοβόμαστε όλη τη στιγμή που θα σταματήσει να φωνάζει. Ναι. Το γνωστό του. Ο κόσμος φωνάζει, δικαιώς φωνάζει, όπως φώναζε και πριν. Και στα μηνύματα που έχουμε εδώ, σε όλους φωνάζει. Σημασία έχει όμως ότι η πολιτεία και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, θεωρώ πως, εντάξει, είπαμε, είμαστε μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι, κλείθηκε αυτή η κυβέρνηση να διαχειριστεί ένα διαμορφωμένο πλαίσιο από τα προηγούμενα χρόνια. Το ήξερε. Αναγνωστό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, οδηγηθήκαμε στην διαδικασία αυτή του κλεισίματος της συμφωνίας. Βέβαια, με το κλείσιμο της συμφωνίας, είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία, έχουν δημιουργηθεί κάποιες προϋποθέσεις. Δεν έχει κλείσει τελείως η συμφωνία ακόμα. Δεν έχει κλείσει η συμφωνία. Εντάξει, πρώτη αξιολόγηση. Έχει και άλλα θέματα. Είναι δεύτερη αξιολόγηση. Νομίζω ότι το κύριο μέρος, ο κύριος όγκος των θεμάτων και των ζητημάτων έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα είναι τον Σεπτέμβριο, τώρα που θα συζητούν τα εργασιακά, θα δούμε και εκεί. Ελπίζουμε ότι. Και δεν τα έχει καταλάβει ο κόσμος ακόμα. Θέλω να πω, αυτά τα οποία κλείσανε, που σωστά λέτε ότι κλείσανε, θα τα αντιληφθεί ο κόσμος στην τσέπη του το επόμενο διάστημα. Ήδη ο κόσμος αρχίζει να τα αντιλαμβάνει. Ήδη στο εξούχη με το ΕΚΑΣ το καταλάβανε. Αυτό το κομμάτι από εκεί ύστερα, εντάξει, το φορολογικό και αυτό νομίζω ότι. Είναι τα ασφαλιστικά. Είναι οι λογιστές οι οποίοι γυρίζουν και λένε στον κόσμο, σε όσους έχουν μπλοκάκι, αν μπορείς να το κλείσεις, κλείστο, γιατί από το χρόνο σε περιμένει τον παθμό. Εγώ θα δεχόμουν οποιαδήποτε, όχι κριτική, κριτική δικαίως γίνεται, αλλά οποιαδήποτε έτσι, αν θέλετε, άποψη σκληρή, εάν πραγματικά έπρεπε να γίνει κάτι άλλο και έγινε αυτό που έγινε. Εδώ είναι το ζήτημα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Οι μάγους θα φέρουμε. Μια στιγμή να κάνει, να σου πω ότι αυτό το άλλο που δεν γινόταν, γιατί δεν το είχατε δει από την αρχή. Αυτό είναι. Τώρα, θες να απαντήσω εγώ. Όχι, μια στιγμή. Για αυτό δηλαδή, το πράγμα. Διότι θα πει και τώρα ο κ. Σαρμάς και εμείς θα υποσχεθούμε ουρανούς με τα άστρα και μετά θα λέει το ίδιο. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα άλλο. Αν ο κόσμος πιστεί, τι να πω, αυτό δεν γινόταν μέχρι τώρα. Ναι, αλλά στο πολιτικό σύστημα αυτό δεν γίνεται. Υπήρχε πάντα μια υπερβολή στον λόγο των ιδιωτικών. Την πλήρωσε το Πασόκ, την πλήρωσε η Δημοκρατία. Την πλήρωσε, αλλά τόσα χρόνια έτσι εκλέγονται. Είδες εσύ κανένα να έρθει και να πει ό,τι είπε να το έχει κάνει. Όχι. Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε. Δεν νομοιάζει με κανένα. Δεν υπάρχει νομοιά. Δεν θέλω να πω αυστηρά να κρίνω γιατί σήμερα έχουμε αυτό το πολιτικό σύστημα και γιατί πορευόμαστε έτσι. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι, δεν θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι και θέλω πραγματικά να ελπίζω έτσι, μια καλύτερη προοπτική. Και πρέπει να ελπίζω. Εντάξει, όσο δύσκολα και αν είναι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ πως έχουμε περάσει τον κύριο όγκο δυσκολιών, ενώ έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή. Εντάξει, προφανώς η εφαρμογή του θα δυσκολέψει τον κόσμο και δυσκολεύει τον κόσμο και την κοινωνία. Αλλά αυτό το οποίο είναι, πρέπει να βλέπουμε λίγο το μέλλον με καλύτερη προοπτική, γιατί έχουμε τις επόμενες γενιές που πρέπει να φροντίσουμε πραγματικά αυτή τη χώρα, έτσι τουλάχιστον να μπορούν να ζήσουν, να βιώσουν, να επιβιώσουν, εν πάση περιπτώσει, στοιχειωδώς και να μείνουν και στον τόπο τους. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα και θέματα και εκτιμώ ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Με ποια έννοια? Είπα προηγουμένως ότι δημιουργήθηκαν κάποια εργαλεία. Ας πούμε, η πρόσβαση στα αναπτυξιακά πακέτα, τα οποία δεν είναι λίγα, έτσι, δεν είναι αμιλητέα. Υπάρχει διασφάλιση των αναγκών της χώρας μέχρι και το 2018, η κάλυψή τους, οπότε δεν χρειάζεται να ψάξεις να βρεις λεφτά κλπ. Αυτά τα δύο που είπατε. Ποια, τα αναπτυξιακά. Ναι, αυτά τα δύο δεν τα κατάλαβα. Ναι, είπα, είναι το πακέτο Juncker, είναι το ΕΣΠΑ. Είναι, το Juncker είναι δικό σας. Και επίσης άκουγα τον κύριο Χαρτζηγιάννη. Ωραία, μισό λεπτό. Τότε και τα μνημόνια δεν είναι δικό σας. Άκουσα σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό και δεν θέλω να δικήσω κανένα. Συγγνώμη. Τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, να λέει ότι η ιστορία του ΕΣΠΑ, που είναι γεμάτη με καλές προθέσεις προφανώς, έχει μείνει και αυτή πάρα πολύ πίσω. Έτσι. Ναι, και ο κύριος επαγγελματίας το ΕΣΠΑ δηλαδή, είναι σε εξέλιξη, νομίζω. Καλά, ότι είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι πάντα εδώ και 30 χρόνια. Θα πάει και πάρα πολύ καλά. Να μην χαθούν χρόνια. Εδώ είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος χαμογελάει. Θα πάει πάρα πολύ καλά, λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που είναι στην αγορά, τον άκουσα με τα αυτάκια από το απόγευμα. Για τα προηγούμενα χρόνια μιλάμε. Όχι για το ΕΣΠΑ. Μιλούσε για το ΕΣΠΑ. Μιλούσε για το ΕΣΠΑ. Έλεγε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ΕΣΠΑ. Υπάρχουν μόνο λόγοι για το ΕΣΠΑ. Έτσι έλεγε, τον άκουσα. Είναι
πρέπει να γίνουν οι προτάσεις. Πάνω στις προτάσεις αυτές έχουν γίνει οι διαδικασίες προκειμένου να υλοποιεί το ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί το ΕΣΠΑ πάρε λεφτά και ξεκινά κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Κοίταξε, αυτό που έγινε με την κυβέρνηση είναι ότι επιλέχθηκαν οι τομείς πάνω στους οποίους πραγματικά θα στηριχθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Όχι αυτό το οποίο γινόταν πριν. Πριν ξέρετε τι γινόταν. Πριν δρομολογούσαν ποιοι θα τα πάρουν και μετά διαμορφώναν το πρόγραμμα. Ωραία, τώρα δεν τα παίρνει κανείς όμως το παρόν. Όχι, θα τα πάρουν και θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει. Έτσι, με καινοτόμες ιδέες, με αναπτυξιακές. Μα θα τα πάρουν, αφού είναι σε εξέλιξη. Για να τα πάρουν πρώτα. Και μόλις θα πάρουν. Θα πρέπει να κουβεντιάσουν. Αν αύριο το πρωί αναλαμβάνει την κυβέρνηση. Ωραία, τι θα κάνει. Αυτή είναι η ερώτηση. Σε σχέση με αυτό. Επειδή θα δει και εκλογές γι' αυτό. Και ο Μητσοτάκης, εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση. Πριν απαντήσω αυτό, καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί να μας βλέπει. Γιατί. Γιατί να σας ακούει μάλλον, όχι να σας βλέπει. Κύριε Σαλμά, ο κόσμος μας λέει εμάς, μας βλέπει στον δρόμο, ρίχτε τους. Και η απάντηση δικιά μου προσωπικά είναι, συγγνώμη, αλλά εσείς ψηφίζετε. Μην μου λέτε εμένα ρίχτε τους, όταν εσείς έχετε ψηφίσει 6 μήνες πριν. Εγώ κατανοώ τη θέση ενός κυβερνητικού βουλευτής, ειδικά αυτή τη κυβέρνηση, που πρέπει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αλλά, πάση περιπτώσει. Λέμε τώρα. Το ίδιο δεν κάνετε κι εσείς όταν εσείς. Είπα, καταλαβαίνω. Το έχω περάσει. Τι δικαιολόγησα, δεν δικαιολόγησα. Είπα, το έχω περάσει. Να λέμε τώρα στον κόσμο ότι φτιάχνουμε τα αναπτυξιακά πακέτα. Ακούστε. Και τα πακέτα Juncker. Και ποιος θα τα πάρει, αν θα τα πάρει καινοτομία, και η ύφεση να είναι 0,6 για φέτος. Δηλαδή, να έχω μια κυβέρνηση που ξαναγύρισε στην ύφεση. Ωραία. Και να μου μιλάει η ανάπτυξη τώρα ότι φτιάχνει τα πακέτα μετά τι από 18 μήνες. Τι πρόβλεψη υπήρχε για φέτο, κύριε Παραδείγματος, 0,6. Τι πρόβλεψη υπήρχε. Όχι. Εγώ ξέρω ότι έχετε 0,6 ύφεση. Ξαναγυρίσετε τη χώρα στην ύφεση. Αυτό είναι καθαρή κουβέντα τώρα και τελειωνική κουβέντα. Τι να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθατε. Διότι η διαπραγμάτευση, δεν πετύχατε τίποτα με τη διαπραγμάτευση. Το email Χαρδούβαλη να το πολλαπλασιάσω επί 3, επί 4. Εδώ ήρθε επί 15. 63 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια και 5,4 θα πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι διαφορά, είναι συμφωνία. Ότι φύγαμε από το αγγλικό δίκαιο είναι συμφωνία. Το ότι ξαφνικά τα μισά χρήματα από το ΤΑΙΠΕ θα πάνε στην ανάπτυξη τα μισά στο χρέος είναι επιτυχία. Είναι αλλαγή. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο. Είναι διαπραγμάτευση. Έγινε μια διαπραγμάτευση. Μην το ισοπεδώνουμε όμως. Τώρα, από κυβέρνηση η οποία ήταν εναντίον των αποκρατικοποιήσεων να μου υπερηφανεύεται κιόλα. Για το πού θα πάνε τα χρήματα από τις αποκρατικοποιήσεις είναι σαν το ανέκδοτο με τον Sherlock Holmes που ήταν στην εξουσία. Δεν ευχαριστήσετε ότι ήρθε σε εσάς. Μια στιγμή. Δεν σα ευχαριστήσετε. Εγώ μπορώ να γίνετε και αυτά, αδελφοί. Για το ιδιωτικοποιήσω δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να γίνετε αυτά, αδελφοί. Το θέμα είναι το εξής. Για το ελληνικό, εσείς το δώσετε με χαμηλή τιμή, έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Μια χαρά είναι το ελληνικό προχωράει. Το πρόβλημα είναι δύσκολο. Εμάς που μένουμε εκεί να λέμε ότι μια χαρά είναι. Και χαρήκαμε όλοι που γίνεται η επένδυση και προχωράει. Για να μιλάμε. Για να δεις την κλειφάδα σε λίγα χρόνια που θα πάει. Για να μιλάμε. Μια χαρά ήταν το ελληνικό. Ναι, την κλειφάδα να δεις σε λίγα χρόνια. Α πούμε όλα εκεί και ξενοδοχεία και θα σου πω που θα πάει η κλειφάδα. Και θα σου πω την κλειφάδα. Γιατί όλοι βλέπουμε. Συγγνώμη. Λέω μια χαρά είναι το ελληνικό. Λέω εγώ αυτή είναι η. Με προκαλεί να γυρίσω πίσω το χρόνο και να θυμηθώ η κυβέρνηση σημερινή. Που ήταν στα κάγκελα όταν κάναμε την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Εντάξει, την προχωράει. Πάντω έχει καλά νόημα κάνει. Να το πω τώρα. Καλά αυτό. Κάνει. Δεν όχι. Ήταν η σημερινή. Λέω εγώ. Καλά κάνει. Έχει ένα άλλο νόημα όμω. Λέω εγώ. Καλά κάνει. Ότι 10 χρόνια ήταν κουμαντερή. Η ανάπτυξη πρέπει να βρει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Η ανάπτυξη πρέπει να υποκάτω να έχει να παρανομαστεί το εθνικό συμφέρον. Τώρα κύριε Χαϊκάλη, ότι υπάρχει εθνικό συμφέρον. Βεβαίω, εγώ πιστεύω ότι η επένδυση που γίνεται στο ελληνικό έχει εθνικό συμφέρον. Και πολύ σωστά γίνεται και χαίρομαι ιδιαίτερω που εγώ δεν έχω με άνθρωπο που είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτή η επένδυση. Μιλάτε με άνθρωπο που είναι υπέρ των ιδιωτικών. Μιλάτε με άνθρωπο που ζει στην περιοχή και έχει βαρεθεί 15 χρόνια να βλέπει μια περιοχή νεκροταφείο. Συμφωνώ. Και επιτέλους γίνεται κάτι εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν. Ναι. Η πρόταση που έχω κάνει και το κάνει σαν υποψήφιος περιφερειάρχης. Τώρα... Να γίνει το ελληνικό θεματικό πάρκο. Αλλά Disneyland με την αρχαία ελληνική ιστορία. Ιδιώτε, σου είπα. Είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Πού είναι οι ιδιώτε αυτοί. Όχι μολ. Εγώ... Όχι μολ. Στο... Έχουμε πήξει στα μολ. Και τα μολ. Η ανάπτυξη δεν έρχεται από τα μολ. Η θα διαλυθεί. Και στα μολ βρίσκουν δουλειά εργαζόμενοι και γύρω-γύρω θα γίνουν και άλλα πράγματα. Γιατί όπω σα είπα, ότι αν γινόταν ένα τέτοιο θεματικό πάρκο με την αρχαία ελληνική ιστορία. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ το καταγράφω στη θέση. Για να είναι πόλο έλξη για όλο τον κόσμο. Ωραία, ωραία, σύμφωνοι. Να γίνει πάλι μολ. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Τα ίδια λέγανε και για τη Μαρέα του Φαλήρου που την είχε πάρει η ίδια εταιρεία. Και θέλω να σα πω, επειδή είμαι κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, ότι είναι ένα αριστούργημα το οποίο απολαμβάνουμε και εμείς αλλά και όλη η Ελλάδα και όλη η Αθήνα. Μιλάτε σε άνθρωποι υπέρ των ελευθεριών. Μιλάτε σε προφανώ. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πω ότι ήταν μια χαρά και σιγά σιγά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν στρέφεται και από εκεί. Το δύσκολο ερώτημά σα. Τι πρέπει να γίνει αύριο.
για να μην λέμε στον κόσμο μεγάλες κουβέντες, όταν λες ότι θα κάνω ανάπτυξη για το 2017 και το 2018, πρέπει να ξέρεις τι προέβλεψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Ευρώπη για το 2017 και 2018. 1,7 και 1,8% ανάπτυξη. Και για την Ελλάδα τι προέβλεψε. Με ανοιχτές τράπεζες, με εξαγωγική δραστηριότητα μεγάλη και μία ανάπτυξη 1,7% που βασίζεται. Ναι, είπε 2,5. Όχι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άνθρωπος, ο δικός σας άνθρωπος. Να πω την άποψή μου εγώ. Όχι, ναι. Τον έχουμε διοικητή τράπεζα. Ξέρω ότι σέβεστε το δικαίωμά μου πάντα να λέω την άποψή μου. Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό υποτίθεται ότι κυβερνάει τα οικονομικά. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 και το 2018 στην Ευρώπη είναι 1,7 και 1,8%. Μέσος όρος. Για χώρες με ανοιχτές τράπεζες, με εξαγωγική δραστηριότητα, που λέει ότι η ανάπτυξη αυτή θα βασιστεί κυρίως στη ζήτηση, όχι στις εξαγωγές. Έχεις ένα δυσμενές περιβάλλον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Και θέλεις στην Ελλάδα με κλειστές τράπεζες να κάνεις ανάπτυξη. Πρώτον, θέλεις πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα κανένας δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη. Θέλεις οριμότητα του πολιτικού συστήματος. Θες να ξαναφτιάξεις ένα κράτος από την αρχή με κανόνες. Ναι, λέτε πολιτική σταθερότητα. Όταν πας να επενδύσεις. Λέτε πολιτική σταθερότητα και ζητάτε εκλογές ταυτόχρονα. Δεν πολεμάει το ένα το άλλο. Επιτρέψτε μου. Για μια άποψη που έχει. Διαφωνεί με την ίδια. Όταν υπόθη το θέμα των εκλογών, είπα ότι δεν είναι άποψή μου. Γι' αυτό το επαναλάβετε άλλη μια φορά. Η άποψή μου είναι ότι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε τετραετία. Πολύ ωραία. Είναι ευθύνη του λαού να επιλέγει η κυβέρνηση τετραετίας και ουδής. Να μην ψηφίζουμε τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι. Και ουδής δικαιούται να ζητά εκλογές, είτε είναι το κόμμα μου στην κυβέρνηση, είτε είναι το κόμμα μου στην κυβέρνηση. Και το Σύνταγμα να μπει στην Συνταγματική Διάταξη. Και να μπει και στην Συνταγματική Διάταξη. Πολύ ωραία. Αυτό σέβομαι, αυτό υπερασπιζόμουν χρόνια, αυτό λέω το και σήμερα. Η ηγεσία. Όχι, ακούστε, μην με βάλετε σε αυτό. Μια στιγμή, εντάξει. Έχω μια δική μου. Έχω όχι, μια... συμφωνώ και χειροκροτώ. Όχι, έχω. Τι λέτε. Είμαι σε ένα κόμμα το οποίο πραγματικά δουλεύουμε όλοι μαζί, εκφραζόμαστε όλοι μαζί σε μια γραμμή. Έχω ο καθένα έχει την άποψή του. Αλλά η χέρια, έτσι. Έχει την άποψή του. Επομένως, εσείς λοιπόν, διαφωνείτε με το αίτημα λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας για το έχω πει από την αρχή. Ωραία. Να το ξαναπείτε μια φορά, δεν πήγατε χαρτί. Το επικαιροποιήσετε. Άλλες 10 φορές. Να το επικαιροποιήσετε. Και δικαιώνομαι, γιατί τώρα νομίζω έχει αποσυρθεί το αίτημα. Δεν έχει αποσυρθεί, κάθε άλλο. Εκλογές. Κάτι στο δωρικά, ακούστε. Εκλογές. Εκλογές. Ανάλογα εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Γιατί όταν μιλάμε να έρθουν επενδύσεις. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έστω γίνονται εκλογές το 2019 και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι στις εκλογές της προεδρικές του 2020 δεν θα ψηφίσω. Ναι. Για ποια επένδυση θα έρθει. Ναι. Ποιος επιχειρηματίας θα έρθει. Πολύ ωραία τα περιγράφω. Λοιπόν, και όταν λέμε για επενδύσεις και κλείνω, για να πούμε αυτό το περιβόητο θέμα περί ξένων επενδύσεων, μέχρι στιγμής ξένες επενδύσεις που βλέπουμε πλην τουρισμού είναι αγοράς κρατικών εσόδων, επιχειρήσεων που έχουν έσοδα. Μάλιστα. Αυτό είναι, επειδή είπε ο Παύλος, είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να σας καταθέσω και μια διαφοροποιημένη άποψη, αν σας ενδιαφέρει. Όταν δίνεις τα κρατικά σου έσοδα κερδοφόρες επιχειρήσεις, δεν είναι απόλυτα υγιές. Δεν είναι το καλύτερο. Αυτό που λέμε δηλαδή οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν είναι το καλύτερο. Ξέρετε γιατί φτάσαμε να λέμε ότι είναι καλό. Γιατί ο συνδικαλισμός των λιμενεργατών στα λιμάνια της χώρας που δεν επέτρεπαν να εκφορτώσουν και θέλαν να παίρνουν 10-15 χιλιάδες ευρώ το μήνα, το κράτος ήταν ανίκανο πολιτικά να το διαχειριστεί. Ναι, με τις διατροπίσεις, αρμάγια να πάμε στον κύριο Χαϊκάλη, μια προϋπόθεση. Γιατί η εμπειρία μου όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά από το 60 είναι ότι μόνο για αρπαχτές έρχονται. Λοιπόν, τα γνωμάνε θες να πάμε πιο παλιά, τον Πάπας, τον ένας άλλος. Πάλι στην τελεία, έπεσα. Λοιπόν, κύριε Χαϊκάλη, όχι, εσείς δεν μιλήσετε. Κύριε Χαϊκάλη, ακούσουμε και εσάς να πω ένα σχόλιο και από τους δύο θέλω να πάρουμε για ό,τι συζητάμε και μετά να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, εγώ πιάνω την κουβέντα που ρώτησε ο Μάκης για το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος. Στον κόσμο πρέπει να δώσει ένα όραμα. Όχι ιδεολογία, ένα όραμα. Και να είναι το οποίο είναι βασισμένο σε αρχή, μέση και τέλος. Όχι παραμύθι, όραμα όμως. Αυτή η χώρα προσφέρεται για να δημιουργήσει ένα όραμα, γιατί είναι πολύ μεγάλη χώρα. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Αλλά πιάνουμε τους τομείς που έχουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας. Ο ρηκτός πλούτος δεν γίνεται τίποτα. Ναυτιλία δεν γίνεται τίποτα.
Έχουμε, βρεχόμαστε 3/4 από θάλασσα και δεν έχουμε αξιοποιήσει την αυτογνωσία, την αυτοσύνη των Ελλήνων, η οποία χάνεται αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που δεν έχει ναυπηγεία, στην οποία χώρα δεν δουλεύει τίποτα και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Όσο κόσμο ήταν νέα παιδιά ναυτική. Μπράβο. Έτσι. Εγώ δεν σα πιάνω ότι φανταστείτε να ήταν η χώρα γεμάτη από μαρίνε και γεμάτη από βιομηχανία σκαφών. Φορολογούμε τα σκάφη. Πάνω στην Κύπρο, μαρίνα με χίλια κότερα. Μη μου το λες. Αυτά με πονάς τώρα αφού το ξέρεις. Είναι θέμα το οποίο... Αλλά στην Ελλάδα αντίθετα, η Τουρκία αξιοπρεπή έχει μαρίνες. Έχουμε πλέον μόνο στο Φλίσβο. Λοιπόν, οδειότητες, Παύλων, μου επιτρέπεις, του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των Επιχειρήσεων, συμφωνούμε και οι τρεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει επενδυτικότητα. Για ποιο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας τις αρμοδιότητες που έχει επί των επιχειρήσεων. Να πάει ένας πολίτης τυχαίως να κάνει ένσταση και να πρέπει. Δεν το συζητούμε. Μα δεν θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, η κουβέντα μας εδώ, Μάκη και Σωτήρη, πρέπει να είναι σε αυτά που τουλάχιστον συμφωνούμε. Ότι δεν διαφωνούμε σε όλα. Άκουσε λοιπόν κάτι για να πάμε επί της ουσίας. Ανάπτυξη με ΕΣΠΑ και λοιπού κουλουπού δεν μπορεί να γίνει μόνο. Όχι ότι τα αποδέχομαι, αλλά δεν μπορώ να βασιστώ μόνο σε αυτά. Λοιπόν, η έννοια ανάπτυξη σε μια χώρα έχει 6 εφαρμογές. Πρώτη είναι ανταγωνιστικότητα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συγκρίνοντας και συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας χώρας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το δεύτερο είναι επιστήμη, τεχνολογία, έρευνα, τεχνολογία, κουλουπού, κουλουπού και παιδεία γενικότερα. Και ένα κομμάτι τα περικλείει όλα αυτά. Δεν μπαίνω στην έννοια της παιδείας όπως τη λέμε, είναι γενικότερα η έρευνα και η τεχνολογία και η επιστημοσύνη. Να σου δώσω για οι άδειες για ευρεσιτεχνία στην Ελλάδα είναι υποκατάρρευση. Τρίτο, δημοκρατία με την έννοια της ιδιοκτησίας σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα δημοκρατίας. Κατανάλωση, υγεία και εργασιακή ηθική. Αν προσέξεις αυτά που λέω... Σε έναν τομέα, την παραγωγή που έχουμε τον πλούτο, του καλύτερου φρούτου. Είπα την αγωνιστικότητα. Τις γεύσεις, λέω τις έννοιες, αφιοποιήσουμε στον κάθε Μάκη νομό. Μου, λέω τις έννοιες. Τι προσφέρει, λάδι, κρασί, φρούτα. Αγάπη μου, αυτό είπα. Πρόσεξε για να κλείσω γιατί μου τρώτε χρόνο. Συγγνώμη. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει αυτά ακριβώς που είπα. Είναι 6 τομείς. Αν προσέξεις και το Δουνουτού και που λειτουργεί σαν πολιτικό άλοθο του κυρίου Σόιμπλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπάνε ακριβώς αυτούς τους πυλώνες αυτής της χώρας. Και εκεί πρέπει να προσέξουν. Και πρέπει εκεί να κάνουμε αντάρτικο και να βρούμε τρόπο να ξεφύγουμε τα μνημόνια. Ό,τι δεν υπάρχει στο μνημόνιο να το κάνουμε. Ο φίλος μας ο Παύλος ως γραμματέας πολιτισμού του Ραντέλ επανήλθε πολύ ορεξάτος. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά να σου πω κάτι. Βαρέθηκα να πιστεύουν τη μιζέρια αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα μπορεί να πετάξει. Μπράβο, Παύλο, προχώρα. Έχουμε λοιπόν πρόεδρο. Δήμαρχε, για να κλείσουμε με εσάς μια κουβέντα. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και τον κύριο Σαλμά που είπε ότι γι' αυτό βαρέθηκα να μας ακούνε ή να μας βλέπουν και τον κύριο Παραστρατέδη που χωρίς ψέματα δεν βγαίνει καμία. Όχι, ήταν πολύ ειλικρινές ο Παραστρατέδης σήμερα και νομίζω ότι ήταν παραήταν ο βουλευτής ειλικρινής. Εγώ θα ήθελα μόνο ένα πράγμα να πω γιατί και ο χρόνος είναι αμήλικτος. Πρόκειται, είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα του πρώτου βαθμού. Η ΚΕΔΕ, επειδή τη χάνει να είμαι και μέλος, έχει πάρει πάρα πολλές αποφάσεις, έχει κάνει συνέδρια, έχει κάνει πρόσφατα συνέδριο, έγινε και για το θέμα του νόμου, του νόμου Σκούπα, και κάνει προτάσεις. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον Υπουργό, τους νομικούς του Συμβούλους και όλο το Υπουργείο να πέσει, δηλαδή με ιδιαίτερη προσοχή πάνω στα θέματα αυτά και να δοθούν λύσεις, ώστε και εμείς να συνεχίσουμε να παίξουμε το ρόλο αυτό που παίζουμε τα τελευταία χρόνια, που είμαστε η εγγύηση για την κοινωνική συνοχή των πολεών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Να είστε καλά. Παύλο, ευχαριστούμε. Χαρήκαμε ιδιαίτερως που είχαμε μετά από καιρό είστε μαζί μου. Και εγώ να είστε καλά. Είπαμε την εκπομπή. Οργάνωσε μας. Όποτε θέλεις, οργάνωσε μας. Που υποφέρουν πραγματικά. Λοιπόν, ο κ. Νίκος Ξηδάκης, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, σε πολύ λίγο μαζί μας και τα ερωτήματα σας περιμένουμε για αυτόν. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.